Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να μπω στη διοίκηση της ΔΕΘ, ήξερα ότι η συγχώνευση των δύο εταιριών ήταν μονόδρομος. Το συμφωνήσαμε μαζί και δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη που την κερδίσαμε στο τέλος, γιατί καταφέραμε να συγχωνεύσουμε δύο εταιρείες που από τη στιγμή που διασπάστηκε η ενιαία ΔΕΘ ήταν μονίμως με προβλήματα, με διαφωνίες και όλο αυτό το πρόβλημα το έβλεπε όλη η Ελλάδα. Άρα, επειδή είχα λοιπόν βιώσει σαν πελάτης ότι η ενιαία ΔΕΘ ήταν η λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε τότε η εταιρεία, νομίζω ότι ήταν σοφό το ότι δρομολογήσαμε τη συγχώνευση. Η συγχώνευση της ΔΕΘ με τη Χελέξπο δεν ήταν ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Ήταν μια ισότιμη συγχώνευση. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα ομάδας που το γνωρίζουμε καλά και οι δύο, ότι αυτό ήταν το μυστικό. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Το μυστικό της επιτυχίας πάντα είναι να δημιουργούνται συνθήκες ομαδικότητας, που αυτό βγάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά κάθε εργαζόμενου. Ήταν πολύ σημαντικό στη δεκαετία του 80 που ξεκινούσαν οι κλαδικές εκθέσεις, και είναι οι εκθέσεις που έχουμε ακόμα και τώρα, δηλαδή η Αγκρότικα, η Φακόμπα, η Φούρντεκ ήταν λίγο νωρίτερα. Κόσμα, φιλοξένεια, το μεγάλο γεγονός τότε τουριστικό για την Ελλάδα. Αυτές λοιπόν οι κλαδικές εκθέσεις άλλαξαν τα δεδομένα και της έκθεσης αλλά και της πόλης. Από ένα γεγονός των 15 τότε ημερών έγινε πλέον η έκθεση να λειτουργεί όλο το χρόνο. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή, και βέβαια στην ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια έπρεπε να εντάξουμε και άλλες δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν οι δραστηριότητες σαν αυτή που είπαμε, θεματικά πάρκα, δηλαδή το εργοστάσιο και μουσείο σοκολάτας, το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο που έγινε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, με επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό που έχουμε τώρα, η μυστική κόσμη του Ευγένιου Τριβιζά στη Θεσσαλονίκη, και θα κατέβει και κάτω στην Αθήνα στο εκθεσιακό μας κέντρο. Ο αείμνηστος Βελίδης ήταν στην Αθήνα για κάποιο διάστημα και το λέω απλά, ήταν στημένος στην Αθήνα. Είδε τη Ρόδα με τα φώτα, με τα αυτά, και ζήτησε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Μίλησε λοιπόν με τον πατέρα μου και του είπε ότι, κύριε Δεστούνη, θέλω να ανέβει το Λούνα Πάρκ στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Γιατί νομίζω, του λέει, ότι θα βοηθήσει αυτό στο να καθιερωθεί ο θεσμός της έκθεσης. Τότε το Λούνα Πάρκ δεν είναι το Λούνα Πάρκ το σημερινό, που το έχουμε συνηθίσει όλοι. Καταρχάς ήταν πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πόσα παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια. Μεγάλα παιχνίδια. Ήτανε, αυτό το μοντάνια που έχουμε τώρα, που είναι σιδερένιο, τότε ήταν ξύλινο. Μεγάλο, τεράστιο, 40 μέτρα. Ήτανε συγκρόμενα, ήταν οι αλυσίδες, οι κούνιες, η Ρόδα, Καρουζέλ 2, μια άλλη πίστα μεγάλη, με αυτοκίνητα μεγάλα, πίστα 8 τη λέγανε.
Όλα αυτά λοιπόν όμως ήταν πολύ δύσκολο να η μεταφορά. Πώς θα γίνει η μεταφορά. Εν πάση περιπτώσει, τον έπεισε τον πατέρα μου, του λέει: Κύριε Βελίδη, του λέει, είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα να γίνει αυτή την εποχή. Πού θα έρθουμε. Βρήκανε τον τρόπο λοιπόν να έρθουν με το τρένο. Τα φορτώσαν στα βαγόνια. Τα διαλύσανε. Τα διαλύσανε. Γιατί μιλάμε για την Ελλάδα του 52. Μετά του 52, τον ακριβώς. Πόλεμο, μετά τον εμφύλιο. Ακριβώς. Λοιπόν, τα διαλύσανε, τα φορτώσαν στα βαγόνια. Το ίδιο έγινε και εδώ. Τα ξεφορτώσαν τα βαγόνια. Τότε η έκθεση, νομίζω ότι ήταν τρεις εβδομάδες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό όλο κράτησε γύρω στους 4 μήνες για τις 3 εβδομάδες. Και με την επιστροφή πίσω. Έμενα στην Αγίου Δημητρίου, λίγο μετά την ηλεκτρική εταιρεία. Ήταν φοβερό, θυμάμαι, έχω πολύ έντονες τις μνήμες. Κάθε βράδυ, νομίζω μετά τις 10, ανεβαίναμε όλοι στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Ήταν φοβερό. Για να δούμε τα πυροτεχνήματα. Θυμάμαι ότι ανεβαίναν όλοι στις ταράτσες από τις γύρω πολυκατοικίες και υπήρχε μια μεγάλη γιορτή στις ταράτσες των πολυκατοικιών την ώρα που φαινόντουσαν τα πυροτεχνήματα. Είναι μια στιγμή που δεν την έχω σαν μνήμη ξεπεράσει. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη αίσθηση της έκθεσης που είχα σαν μικρό παιδί. Δηλαδή, έκθεση σήμαινε πυροτεχνήματα, ταράτσα και όλα τα παιδιά να ενθουσιασμένα να φωνάζουν την ώρα που τα πυροτεχνήματα φωτίζαν τον ουρανό. Η έκθεση πέρα από τα πυροτεχνήματα ήταν συνδεδεμένη με το γύρο του θανάτου. Δηλαδή θυμάμαι ότι η πρώτη ανάμνηση που έχω από ένα παιχνίδι στην έκθεση ήταν ο γύρος του θανάτου. Ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι και λίγο εφιαλτικό. Αυτή τη μνήμη δεν την έχω ξεπεράσει ακόμη και τώρα. Γι' αυτό αν θυμάσαι, όταν επέστρεψα στην έκθεση με το ρόλο πια του Προέδρου, θυμάσαι ότι το πρώτο που σχεδιάσαμε, όταν προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε το παλιό Λούνα Πάρκ, ήταν ο γύρος του θανάτου. Ο Νικόλας Γερμανός ήταν ο μεγάλος οραματιστής, θα έλεγα, ο οποίος σπούδασε στη Γερμανία, από φτωχή οικογένεια ξεκίνησε, σπούδασε στη Γερμανία, μετά πήγε, έκανε μετεκπαίδευση στην Ιταλία και μάλιστα ουσιαστικά εκπαιδεύτηκε πάνω στο Ζωικό Βασίλειο και έκανε μεγάλη έρευνα για το διδακτορικό του σε ενιδρίο στην Νάπολη της Ιταλίας, γύρισε στην Αθήνα, έκανε τον πρώτο ζωολογικό κήπο ο οποίος λειτουργήσε στην Αθήνα και μετά ήρθε στην αγάπη του Θεσσαλονίκη, όπου πολιτεύτηκε κιόλας, όπου ήταν και βουλευτής Θεσσαλονίκης, αντιβενιζολικός βεβαίως, αλλά δεν έχει σημασία, τα μεγάλα μυαλά είναι από όλο το πολιτικό φάσμα. Και μάλιστα τότε είχε ξεσπάσει και μία κρίση στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ανέλαβε καθήκοντα δημαρχεύοντος Θεσσαλονίκης μέχρι να προκηρυχθούν και να γίνουν εκλογές. Ο Γερμανός αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να είναι ότι μεγάλος τόσο το γεγονός και δεν θα μπορούσε να είναι σε ένα χώρο ο οποίος θα παραχωρείται. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήθελε δικό της χώρο και προσπαθούσε λοιπόν να πάρει έναν χώρο ο οποίος ουσιαστικά θα φιλοξενούσε μόνιμα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα κατάφερε τελικά, πήρε την άδεια από το 1937, ο Γερμανός βέβαια πέθανε Φεβρουάριο. Η κηδεία του ισορρόστου ήταν μέσα στη Διεθνή Έκθεση, μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη, αλλά οι συνεχιστές και η ιδέα του και το πνεύμα του έμεινε μέχρι και σήμερα. Ο χώρος αυτός ουσιαστικά υπήρχαν ένα κομμάτι του, ήταν τα εβραϊκά μνήματα, πρόσφυγες, τα προσφυγικά, η Αγία Φωτεινή εδώ λίγο παραπάνω. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες και ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ, Κωνσταντινοπολίτικος Σύλλογος, το γήπεδο ήταν το γήπεδο συντριβανίου του ΠΑΟΚ και από πάνω ήταν του Ηρακλή στην πλατεία Χημείου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν και αυτός ο χώρος παραχωρήθηκε σταδιακά. Δεν ήταν όλα τα 180 στρέμματα παραχωρήθηκαν το 1937. Σταδιακά παραχωρήθηκε και σιγά σιγά επεκτηνόταν. Ήταν κι αλλιώς η ερημοτομία, η οδός Χαμηδιέ σήμερα
η Εθνικής Αμήνης ήταν διαφορετικά, ήταν ο κεντρικός δρόμος με τα Οθωμανικά ιστορικά κτίσματα. Η Λεωφόρος Στρατού περνούσε μέσα από την έκθεση, για να φανταστείτε ότι ήταν περίπου στο κομμάτι από το Βελίδης, διέσχιζε μέσα από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και έβγαινε στην Αγγελάκη στο ύψος της Σβόλου. Διαφορετική ρημοτομία της πόλης. Άρα λοιπόν σταδιακά ουσιαστικά η έκθεση επεκτάθηκε και έφτασε ουσιαστικά στη δεκαετία του 50 να έχει περίπου αυτό το μέγεθος. Το 1940 λοιπόν έρχεται η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και πραγματοποιείται σε αυτόν εδώ το χώρο που βρισκόμαστε σήμερα. Στείνονται τρία ουσιαστικά μεγάλα περίπτερα και άλλα πολλά μικρά, μέσα σε αυτά και το εθνικής παραγωγής. Συμμετέχει επίσημα η Γερμανία. Η Γερμανία με τη σβάστιγκα, γιατί ήδη ο Χίτλερ είναι στην εξουσία. Έχει εισβάλει ήδη στην Πολωνία η Γερμανία, δηλαδή γίνεται όλη αυτή. Στην Ευρώπη γίνονται ουσιαστικά όλες οι ανακατατάξεις με την επιθετική πολιτική του Χίτλερ. Ο Γερμανός πρέσβης, ο οποίος εκπροσωπεί το γερμανικό κράτος στο επίσημο περίπτερο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του 1940, δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι φίλη χώρη και ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα ειρήνης μεταξύ των λαών. 22 Οκτωβρίου τελειώνει, τότε κρατούσε ένα μήνα η έκθεση. 22 Οκτωβρίου τελειώνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 28 Οκτωβρίου, δηλαδή 6 μέρες μετά, η Γερμανία, μέσω της Ιταλίας βεβαίως των συμμάχων, ζητάει την παράδοση της χώρας. Ο Μεταξάς λέει όχι, η χώρα μπαίνει στον πόλεμο. Το προσωπικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οι μεν άνδρες πηγαίνουν στο μέτωπο, οι δε γυναίκες κατατάσσονται στον Ερυθρό Σταυρό. Οι Γερμανοί μπαίνουν στην πόλη, καταλαμβάνουν τους χώρους της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάνουν τα περίπτερα αποθήκες πυρομαχικών και ανταλλακτικών πολεμικών αεροπλάνων. Οι Γερμανοί λοιπόν, φεύγοντας, χάνουν τον πόλεμο το 1944, φεύγουν από την έκθεση και ανατινάζουν τα περίπτερα για να μην πέσουν τα πυρομαχικά και όλα αυτά τα οποία είχαν στα χέρια των συμμάχων. Έτσι ανατινάζουν και όλη την έκθεση. Τη βοήθεια βεβαίως του σχεδίου Marshall, το οποίο τότε ήταν, όπως ξέρετε, ένα σχέδιο αναπτυξιακό, έτσι για να μπορέσει να ορθοποδήσει η χώρα. Αρχίζουν να χτίζονται τα πρώτα περίπτερα και το 1951 ξεκινάει ξανά τη λειτουργία της, η πρώτη μεταπολεμική πλέον, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις δεκαετίες του 50 και του 60 ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπήρχε αυτή η διεθνικότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων. Άρα θέλανε μία ομπρέλα εθνική. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τη δεκαετία του 50 και του 60 είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές χωρών, όπου ερχόντουσαν οι χώρες και μέσα είχαν επιχειρήσεις με τα προϊόντα τους. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και η ιστορία του ψυχρού πολέμου, διότι υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ των Σοβιετικών και των Αμερικανών για να δείξουν όχι μόνο τα προϊόντα τους, αλλά και ποιος είναι πιο μπροστά στην τεχνολογία, ποιος είναι πιο μπροστά στην κοινωνική ευημερία, ποιος είναι πιο μπροστά στην ελευθερία. Προσπαθούσαν λοιπόν και οι δύο με διάφορες κινήσεις, γι' αυτό άλλωστε το 1965 φέρανε οι Αμερικάνοι ένα κομμάτι από το Gemini, φέρανε και οι Ρώσοι ένα κομμάτι από το Σοβιετικό διαστημόπλοιο. Φέρανε οι Αμερικάνοι τους Αμερικάνους κοσμοναύτες εδώ μέσα στην έκθεση, φέρανε αμέσως μετά από δύο μέρες οι Ρώσοι τους κοσμοναύτες τους Ρώσους. Άρα εδώ παρουσιάστηκαν εξαιρετικά πράγματα, έτσι, η κάψουλα του Gemini και όλα αυτά. Είναι να βλέπεις διαστημόπλοιο ή την πέτρα που φέρανε οι Αμερικάνοι από τη Σελήνη, όταν προσεδαφίστηκε κτλ. Φέρανε την πέτρα και τη δείξανε μέσα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από τη θάλασσα της Γαλήνης, το πίσω μέρος του φεγγαριού της Σελήνης. Η δεκαετία του 60 βεβαίως ήταν μια δεκαετία η οποία, αν θέλετε, η λάμψη της ΔΕΘ ακτινοβολούσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκεφτείτε τώρα ότι το ρεκόρ επισκεφτών έγινε το 1966. Το 1966 η πόλη είχε 300.000 κατοίκους. Οι επισκέπτες που ήρθαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ήταν 1.600.000. Τότε είχαν μετατρέψει νοσοκομεία και κλινικές σε ξενοδοχεία. Είχαν έρθει δύο κρουαζιερόπλοια από την Κωνσταντινούπολη για να λειτουργήσουν ως ξενοδοχεία. Όλες οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας, το πίσω δωμάτιο το νοικιάζαν σε κάποιον που ερχόταν από την επαρχία, από την Αθήνα, για να συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φιλοξενούσαμε συγγενείς. Και τα παγκάκια και τα πάρκα της Θεσσαλονίκης ήταν γεμάτα. Κοιμόντουσαν το βράδυ, ακόμα και μέσα στην έκθεση. Σκεφτείτε τι γεγονός ήταν, έτσι. Στην έκθεση του 1969 οι επισκέπτες είδαν τον πύργο με το πρώτο δακτυλίδι. Κοντό. Και το 1970 ολοκληρώθηκε ο πύργος.
περιστρεφόμενο το πάνω δαχτυλίδι, σαν εστιατόριο. Εκείνο το περίπτωρο του ΟΤΕ. Εκείνο έμπαινε ο κόσμος και ήταν εκθετήριο. Ξέρετε, η περιστροφή μετά από ανακατασκευή συνεχίζεται, γίνεται, παίρνει περίπου 45 με 50 λεπτά για να κάνεις μια πλήρη περιστροφή. Εκεί λοιπόν ο ΟΤΕ για πρώτη φορά, γυρνάω στην καινοτομία, έδειξε την υποβρύχια σύνδεση. Τα νησιά δεν είχαν τηλέφωνο. Την υποβρύχια σύνδεση, την τηλεφωνική με το ΟΤΕ για πρώτη φορά έδειξε το βιντεοτηλέφωνο. Οπότε, δηλαδή, πράγματα τα οποία τα βλέπαν οι επισκέπτες για πρώτη φορά και η τεχνολογία ήταν και η καινοτομία ήταν πάντα μέσα στο πνεύμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε έξω από το Παλέντε Σπόρο, που εδώ σε αυτό ακριβώς το σημείο, σε αυτό το πλακόστρωτο, ακόμα και με τους σεισμούς του 1978, επειδή κρίθηκε ότι θέλει ενίσχυση έτσι, το Παλέντε Σπόρο λόγω των μεγάλων σεισμών που γίνανε στη Θεσσαλονίκη, ο Καραμαλής εγκαινίασε την έκθεση εδώ έξω. Βγήκαν καρέκλες εδώ έξω και έκανε τα εγκαίνια του. Βεβαίως μετά την περίοδο Καραμαλή έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου και αναλαμβάνει την κυβέρνηση της χώρας. Έρχεται το 82, πράσινη θύελλα τότε, το Παλέντε Σπόρο εδώ γινόντουσαν τα εγκαίνια, δεν υπήρχε Βελίδης τότε. Το Βελίδης έγινε τη δεκαετία του 90 και εγκαινιάστηκε από έναν άλλο μεγάλο πολιτικό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν εκείνος το θεμελίωσε, εκείνος το εγκαινίασε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν, ο οποίος ερχόταν και αυτός κάθε χρόνο, εξαγγελίες με όλο το υπουργικό κλιμάκιο κτλ. Μόνο μια χρονιά δεν ήρθε, όπου τι έκανε, ήταν τότε που αρρώστησε και ήταν στο Χέφερτ, στο Λονδίνο. Τι έκανε, έβαλε τον υπουργό του, μάλιστα είχε δύο αντιπρόεδρους τότε, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μένιο τον Κουτσόγιουργα. Λοιπόν, έβαλε τον έναν στα εγκαίνια να πει την ομιλία του και τον άλλον το δείπνο που παραδοσιακό γινόταν να πει εκείνο την ομιλία του. Δηλαδή, ήταν στο Χέφιλντ, ήταν στην Αγγλία, ήταν άρρωστος, όμως ήταν παρόν και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το Παλέντε Σπόρο λοιπόν που ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 60, γίνανε όλα τα μεγάλα γεγονότα της πόλης, θα έλεγα. Δηλαδή, καλλιτεχνικά γεγονότα, μουσικά γεγονότα, συναυλίες, σάλα των Αγούρ, Δαλιδά, Holiday, η Marmalade, αλλά και ελληνικά συγκροτήματα, Olympians, Formings, γινότανε πανικός εδώ, γινότανε πανικός μέσα στο Παλέντε Σπόρο. Ο Αλμπάνο με τη Ρωμίνα Πάουρ στη μεγάλη συναυλία, 4 ώρες συναυλία είχε πάει τότε. Και βεβαίως συνδέθηκε και με τον αθλητισμό της πόλης, διότι οι μεγάλες ομάδες, ο Άρης, Αυτοκράτορας, ο ΠΑΟΚ, επίσης εδώ πριν πάει στο παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, εδώ μεγαλούργησαν όλα από τον Μπρέλεβιτς και τον Γκάλι, έτσι, εδώ μέσα στην έκθεση δηλαδή ουσιαστικά ήταν οι μεγάλοι αγώνες. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν γεννούσε μόνο επιχειρηματικότητα και εμπόριο, γεννούσε και πολιτισμό. Γιατί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που μεγάλωσε τόσο πολύ, που
που αναγκάστηκε η Μελίνα Μερκούρη τότε ως Υπουργός Πολιτισμού να το κάνει ανεξάρτητο οργανισμό. Βουγιουκλάκη, Παπαγιαννόπουλος, αλλά και ξένα αστέρια. Περάσαν όλοι από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Φεστιβάλ Τραγουδιού, φωνές οι οποίες, αν θέλετε, και σήμερα μεσουρανούν, και σήμερα ξεκίνησαν την πορεία τους από το Φεστιβάλ Τραγουδιού. Το οποίο το πρώτο φεστιβάλ τραγουδίου έγινε στο ανοιχτό γήπεδο της Χάνθ και μετά, όταν βέβαια έγινε το Παλέντε Σπορ, μεταφέρθηκε στο Παλέντε Σπορ που είναι η ιστορική του τοποθεσία. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία μας να φέρουμε τις Μαγεμένες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Έδειξε αυτό το διαχρονικό ενδιαφέρον που έχει η έκθεση για τον πολιτισμό, της πόλης κυρίως, αλλά και της χώρας. Θα σου πω, Κυριάκο, όταν συνάντησα τον Μίκη Θεοδωράκη πριν από, θυμάσαι, όταν πήραμε την απόφαση να τον τιμήσουμε για τα 90 του χρόνια. Θυμάμαι λοιπόν τι μου είπε ο Μίκης όταν τον κάλεσα να έρθει για να τον τιμήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε ότι για αυτόν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν ένας οργανισμός πολιτισμού. Ξέρετε, στην πόλη μας έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία, την οποία δεν τη γνωρίζουμε ίσως πολλοί από εμάς. Πολλοί τη μάθανε πριν από 2 χρόνια. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος, όταν ήθελε να κάνει την εκστρατεία στην Ανατολή, κάλεσε όλους τους βασιλιάδες για να βοηθήσουν σε αυτήν την εκστρατεία. Ήρθε και ο βασιλιάς Στράκης. Ο βασιλιάς Στράκης λοιπόν είχε μια εξαιρετικά όμορφη σύζυγο, η οποία αγαπήθηκε με τον Αλέξανδρο. Βρισκόντουσαν στο βασίλειο του Αλεξάνδρου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο μύθος λέει, περνώντας από ένα υπόγειο πέρασμα. Ο βασιλιάς της Θράκης το κατάλαβε, έβαλε το μάγο του από τον, μάλιστα τον λέγανε Πόντιο γιατί είχε καταγωγή ποντιακή από τον Πόντο, να κάνει μάγια και να μαρμαρώσει τον Αλέξανδρο όταν θα πήγαινε να βρει τη βασίλισσα. Ο Αλέξανδρος είχε πιο έμπειρο μάγο, τον Αριστοτέλη, τον δάσκαλό του. Του είπε μην μπας, γιατί την έχουν στημένη. Πήγε η βασίλισσα ανησυχώντας με τη συνοδεία της, μαρμάρωσε από τα μάγια και έτσι βγήκανε οι Μαγεμένες. Αυτή είναι η ιστορία των Μαγεμένων σαν μύθο. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι γλυπτά, δεύτερος, τρίτος αιώνας, τα οποία ήταν είτε στην είσοδο της αρχαίας αγοράς, ήταν για κάτι μεγάλο, πάνω σε κίνες 8 μέτρων, εξαιρετικά αγάλματα, 4 κολόνες δίμορφες, δηλαδή 8 ουσιαστικά, τα οποία βρίσκονται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Ισόγειο, στο κομμάτι του ρωμαϊκού και ελληνικού πολιτισμού. Και αποφασίζουμε εμείς να κινηθούμε έτσι όπως πρέπει να κινηθούμε για την 80η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να πάρουμε τα αγάλματα, να τα αγοράσουμε από το Λούβρο και να τα χαρίσουμε μετά στην πόλη. Με μεγάλες δυσκολίες γίνεται αυτό, γιατί ξεκινάει 1,5 χρόνο πριν, χωρίς να έχει την δημοσιότητα που δεν πρέπει να έχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας παραγγέλνονται και όταν μας λέει το Λούβρο ότι είναι έτοιμα, μπορούμε να τα στείλουμε, γίνονται τα capital control και δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Και εκεί αρχίζει ο μεγάλος αγώνας, δεν μπορεί, απαγορεύεται η εξαγωγή συναλλάγματος, τελικά τα καταφέρνουμε, τα αγάλματα έρχονται. Η έκθεση ήταν πάντα στην πρωτοπορία όσον αφορά και τον πολιτισμό. Και μάλιστα με πράγματα τα οποία, αν θέλετε, τα πίστευα, αλλά δεν ήταν δοκιμασμένα. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζουν πολλοί Θεσσαλονικείς, αλλά το γλυπτό του Ζογκολόπουλου, το οποίο βρίσκεται έξω από το Συντριβάνι, είναι ακόμα ιδιοκτησία της έκθεσης και το χάρισε στην πόλη. Και ήταν το πρώτο μοντέρνο έργο σύγχρονης τέχνης που μπήκε σε δημόσιο χώρο. Και τότε, αν ανατρέξετε στα δημοσιεύματα της εποχής, θα δείτε ότι ακόμα και ακαδημαϊκοί ήταν κατά του έργου, γιατί λέγανε ότι είναι ένα νοσιουργήμα, είναι πολύ άσχημο, είναι πώς θα το βάλουμε αυτό στην πλατεία. Και τώρα είναι ένα σήμα κατά τεθέν της πόλης. Τάσο, για να σε δυσκολέψω λίγο, είσαι πρόεδρος της έκθεσης. Είσαι απόφοιτος του Πολυτεχνείου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μάλιστα πάρα πολύ καλός στις επιδόσεις, από όσο γνωρίζω. Και είσαι και παλιός ποδοσφαιριστής και αγαπάς και τον ΠΑΟΚ. Το 1926 λοιπόν ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκης και η έκθεση. Βάλτε μου κατά σειρά αγάπης. Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία
που ζω στην έκθεση, το έχω πει ότι νιώθω πια μέλος αυτής της οικογένειας. Νομίζω η έκθεση είναι πια η πρώτη μεγάλη οικογένεια στην οποία ανήκω. Και νομίζω μετά θα έβαζα στην ίδια μοίρα τον ΠΑΟΚ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που πέρασα επίσης υπέροχα χρόνια στο Πολυτεχνείο. Πρόεδρε, έκανες, ίσως είσαι ο μοναδικός πρόεδρος, όχι της έκθεσης, της Ελλάδος, που έκανες τον Πρωθυπουργό καρικατούρα, καρτούν. Σε μια καμπάνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έκανες σκίτσο τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, τον έβαλες πάνω στην έκθεση και το έπαιξε σε όλες τις εφημερίδες. Παντού, σε όλο τον τύπο. Ναι. Ρώτησες? Όχι, αυτό όχι. Το έκανες μόνος σου? Βέβαια, και βέβαια, όταν το είδε ο Πρωθυπουργός, τι σου είπε? Δεν μου είπε τίποτα. Ούτε αν του άρεσε, δεν του άρεσε, γιατί είχε μεγάλη απήχηση εκείνη, ναι, εκείνη η διαφήμιση τότε. Το είχα σκεφτεί πάρα πολύ εκείνο το πράγμα. Γιατί... Δεν το φοβήθηκες τώρα? Όχι, έβγαλες τον Πρωθυπουργό της χώρας καρτούν σε όλο τον τύπο. Ναι, βέβαια. Γιατί έπρεπε να δημιουργήσουμε μια καινούρια εντύπωση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν ένας τρόπος να συζητηθεί το θέμα της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και με όλους τους κινδύνους τους οποίους διέτρεχα τότε, το αποφάσισα αυτό το πράγμα και με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αυτό δεν κατάλαβε ακριβώς περί τίνου σε πρόκειται. Νομίζω κάναμε... ήταν δικιά σου απόφαση προσωπική. Τώρα ήταν προσωπική απόφαση δικιά σου. Είπες αυτό παντού. Ναι, βεβαίως. Και το κάναμε αυτό και έγινε τότε ένας δώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα και ακούστηκε ξανά η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, βγήκε και μάλιστα είχε πάει και στο εξωτερικό. Είχε γίνει, θυμάμαι, και κάποιες γαλλικές και αγγλικές εφημερίδες είχαν γράψει μερικά πράγματα. Συνέβη αυτό και αυτό στην έκθεση, στην Ελλάδα. Κυριάκο, σε χάρηκα. Δηλαδή, μετά την καριέρα ως σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, νομίζω και ως δημοσιογράφος έχεις εύσημα πλέον. Το πήγες καλά? Δεν ξέρω. Θα δείξει. Θα δείξει. Για να το δούμε. Έχεις ζήσει ξανά μια τέτοιου τύπου εμπειρία, αντίστοιχη? Να είσαι δηλαδή ο δημοσιογράφος σε μια εκπομπή, να λιεύεις τις απαντήσεις, να κάνεις τις συνεντεύξεις, να κερδίζεις την εμπιστοσύνη των ανθρώπων απέναντί σου? Δεν το έχω ξανακάνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν τα πήγα καλά, που αμφιβάλλω, ναι, αν okay. τα πήγα καλά, ναι, αυτό έχει να κάνει το ότι δεν έκανα συνέντευξη σε κανέναν. Έκανα μια κουβέντα σε κάτι που νομίζω ότι το αγαπάμε και οι δύο. Υπάρχει κάτι από όλα αυτά που έτσι ανιχνεύσαμε σήμερα που μπορείς να θυμηθείς γιατί σου έκανε εντύπωση, γιατί ενδεχομένως το άκουσες για πρώτη φορά? Ας πούμε, ο Κούρτης είπε κάτι που σε εντυπωσίασε, κάτι που δεν το έχει ξανασυζητήσει ενδεχομένως μαζί του? Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Αντώνης ο Κούρτης είπε ονόματα, τα πράγματα με ονόματα. Δεν νομίζω να το έχει ξανακάνει. Υπάρχουν φωτεινές στιγμές στην έκθεση. Υπάρχουν και λιγότερο φωτεινές ή και σκοτεινές στιγμές. Μπορείς να θυμηθείς μία ή δύο και να κλείσουμε έτσι σιγά σιγά αυτό το ντοκιμαντέρ? Αν κάνω έτσι μία σύνοψη, θεωρώ ότι πάντα είναι φωτεινή, πάντα είναι στέμα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απλά τα πετράδια της κάποια στιγμή και αυτά θα μπώνουν. Θέλει λίγο μπράσο έτσι να τα φτιάξεις λίγο να τα, για να ξαναλάμψουν. Ναι, περάσαμε αυτές τις στιγμές, περάσαμε τη στιγμή της διάσπασης, περάσαμε τη στιγμή της συνένωσης, περάσαμε μια διεθνή έκθεση με κάτω από 100.000 επισκέπτες, κοντεύουμε η περσινή έκθεση στους 300.000. Το διαμάντι υπάρχει και τα διαμάντια είναι παντοτινά. Απλώς λίγο θα πρέπει εμείς να φροντίζουμε να τα γυαλίζουμε, ούτως ώστε να βγάζουν και την ακτινοβολία που τους αξίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και, πώς το λένε, όροι άνεμοι. Έτσι. Για όλους.